Η σημερινή Παγκόσμια ημέρα για την αναπηρία, μια ημέρα αγώνα, διεκδίκησης και κοινωνικής διαμαρτυρίας, υιοθετήθηκε το 1992 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και υπενθυμίζει όλα όσα πρέπει να γίνουν. Την Κυριακή έγινε ενημερωτική εκδήλωση για τη σκλήρυνση κατά πλάκας από την Ένωση Φίλων και Πασχόντων με σκλήρυνση κατά πλάκας Βορειοδυτικής Ελλάδας, στο Παλαιό Χατζικώστα. Ομιλητής, ο καθηγητής νευρολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αννίνων, Σπυρίδων Κονιτσιώτης. Η εκδήλωση της Κυριακής εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Η Ένωση Φίλων και Πασχόντων με σκλήρυνση κατά πλάκας είναι ένα μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1997 από τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, αποτελώντας αργότερα ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας. Σκοπός της ίδρυσης είναι η έγκαιρη ενημέρωση με προσωπικά ραντεβού, ομιλίες, ημερίδες, έντυπο υλικό και η ψυχολογική υποστήριξη των μελών και των οικογενειών τους, καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών σχετικά με την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πάντα τα θέτουμε τα προβλήματα όλα αυτά, εδώ και χρόνια πολλά, αλλά δυστυχώς δεν ακουγόμαστε και πολύ από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Εγώ προσωπικά εκπροσωπώ σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Για λόγους υγείας δεν μπορούν να είναι εδώ. Σήμερα έχουμε 3 Δεκεμβρίου. Όπως ξέρουν όλοι, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Γι' αυτό και εμείς, προσπαθώντας να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση και με πρόσκληση προς εσάς, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται και συσσωρεύονται για τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας και τις οικογένειές τους. Ένα από αυτά τα θέματα είναι το πάγιο αίτημά μας να συμπεριληφθεί και η σκλήρυνση κατά πλάκας στις ανίατες παθήσεις. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι σε μερικούς μήνες θα ολοκληρωθεί και αυτό. Επίσης, να ξεκινάει το ποσοστό αναπηρίας των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας από τις επιτροπές ΚΕΠΑ που περνούν από 50% και πάνω, όχι από 35% το απαράδεκτο ποσοστό που ισχύει και δώσαν μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, είναι πολλά τα αιτήματα, όπως για παράδειγμα να υπάρχει απεριόριστο στις ψυχοθεραπείες, που υπάρχει περιορισμός στις ψυχοθεραπείες όπως υπάρχει και σε ένα υγιές άτομο. Να μην πληρώνουν τα φάρμακά τους, τα οποία φάρμακα δεν είναι μόνο τα ειδικά για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι για διάφορες άλλες παθήσεις που επιφέρει σκλήρυνση κατά πλάκας, δυστυχώς όμως χρεώνεται με ποσοστό συμμετοχής σε αυτά τα φάρμακα. Στους ανθρώπους οι οποίοι έχει μειωθεί η σύνταξή τους, σε αρκετούς έχει κοπεί η σύνταξη, παίρνουν ένα μικρό επίδομα, έχει κοπεί και αυτό το επίδομα και ζητούμε από αυτούς τους ανθρώπους να πληρώνουν και συμμετοχή στα φάρμακά τους. Με αποτέλεσμα, ούτε και τα φάρμακα παίρνουν ολοκληρωμένα, ούτε και την αποκατάστασή τους φροντίζουν όπως θα έπρεπε να φροντίζαν. Με αποτέλεσμα, πού είναι η μέριμνα της πολιτείας σήμερα? Το ρωτάμε. Το ρωτάμε στους υπεύθυνους. Πού είναι οι υπεύθυνοι να μας απαντήσουν? Πού είναι η μέριμνα της πολιτείας για τα άτομα με προβλήματα? Πρέπει να ζήσουν μόνο τα άτομα που δεν έχουν προβλήματα? Δεν προσφέραν αυτά τα άτομα, δεν θέλουν να προσφέρουν, δεν έχουν οικογένειες. Ερωτήματα που πρέπει να λάβουν υπόψη τους πολύ σοβαρά. Και συγγνώμη, θα σώσουμε την Ελλάδα και την κρίση της Ελλάδας τα άτομα με αναπηρία? Η κρίση της Ελλάδας έχει έρθει από τα άτομα με αναπηρία? Ας τα σκεφτούν αυτά. Αυτά είχαμε να σας πούμε εμείς. Σήμερα θα μας μιλήσει ο κύριος Κονιτσιώτης, ο καθηγητής νευρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Δωρούτη, για εξελίξεις που έχουμε στις θεραπείες για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και ο Θεός βοηθός πια. Θα πω κάτι πολύ τετριμένο. Είναι καλό τους ανθρώπους με αναπηρία να μην τους θυμόμαστε τις ημέρες που εορτάζουν, είναι αφιερωμένες για αυτούς. Επίσης, θέλω να πω ότι με την ευκαιρία αυτή ότι ο θελοντισμός και η κοινωνική προσφορά γενικά στην Ελλάδα είναι λίγο παραμελημένα. Ο Σύλλογος Ασθενών με Σκλήρυνση κατά πλάκας, στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, δεν είναι σύλλογος ασθενών, δηλαδή μόνο για ασθενείς. Είναι σύλλογος φίλων ή ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν. Είναι ευκαιρία λοιπόν, όποιος θέλει να προσφέρει μπορεί να γραφτεί στο σύλλογο. Είναι σύλλογος που προσφέρει σε ανθρώπους που έχουν όχι μόνο σκλήρυνση κατά πλάκας. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε θέματα που και νεότερες εξελίξεις, όπως ενημερωθήκαμε από το πρόσφατο Παγκόσμιο Συνέδριο Σκλήρυνσης κατά πλάκας που έγινε πριν ένα μήνα περίπου στο Παρίσι. Και θα συζητήσουμε με τους ασθενείς και φίλους που έχουν έρθει εδώ για τυχόν προβλήματα, ερωτήσεις που θέλουν να μας κάνουν και γενικότερα θα έχουμε μια χαλαρή συζήτηση. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τα φάρμακα? Τα νεότερα δεδομένα ποια
Ναι, ευτυχώς είναι μια περίοδος στην οποία αναπτύσσονται συνεχώς καινούρια φάρμακα, γιατί η πάθηση προσφέρεται η ανάπτυξη καινούριων θεραπείων. Έτσι, μέσα στο επόμενο έτος, το 2018, θα έχουμε διαθέσιμα τουλάχιστον 2 καινούρια φάρμακα που θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι ασθενείς μας. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν το συντομότερο δυνατόν και στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν οι ασθενείς που τα έχουν ανάγκη. Να εστιάσουμε περισσότερο. Σαφώς πρέπει να είμαστε δίπλα τους όλες τις μέρες τις υπόλοιπες του χρόνου. Τα άτομα αυτά είναι άτομα τα οποία δυστυχώς έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά το λόγο, την κίνηση, την νοητική δυνατότητα. Όμως είναι άτομα τα οποία μπορεί να αναπτύξουν με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, με τις δομές οι οποίες υπάρχουν, να αναπτύξουν άλλες δραστηριότητες και να νιώθουν ισότιμα μέσα στην κοινωνία μας. Ο σκοπός είναι και της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά τα άτομα αυτά να έχουν πραγματικά το δικαίωμα στη ζωή, στην εργασία, στην κοινωνικοποίηση. Εμείς ως Περιφέρεια Υπήρου έχουμε δομές οι οποίες απασχολούν κάποια άτομα με διάφορα προβλήματα. Έχουμε πρόγραμμα μέσα από το ΕΣΠΑ να δημιουργήσουμε και καινούργιες δομές για τον αυτισμό, για το Αλτσχάιμερ. Είμαστε δίπλα, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, όμως όπως ακούσατε και από την Πρόεδρο, χρειάζεται η κεντρικά η πολιτεία να βοηθήσει ουσιαστικά τα άτομα αυτά και ειδικά άτομα που έχουν σοβαρές μορφές αναπηρίας, και εγώ προσωπικά πιστεύω δεν πρέπει να περνάνε πολλές φορές επιτροπές. Μία, και το ποσοστό να είναι 50%, να παίρνουν αυτή τη διαβίωση, το βοήθημα αυτό το οποίο μπορεί να δοθεί, και φυσικά να υπάρξει και μία μέρημνα τώρα, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η συμμετοχή στα φάρμακα.